Αυτή την εικόνα αντίκρισαν σήμερα το πρωί οι κάτοικοι των εργατικών κατοικιών στην περιοχή της Λεύκας Πατρών. Το μόλις 6 μηνών κουτάβι είχε ξεψυχήσει. Σήμερα το πρωί που βγήκα για το σχολείο, να φύγω στο σχολείο, καθώς πήγαινα, μου λένε τα παιδιά ότι το σκυλί που είχαμε εγώ και άλλα δύο παιδιά ψόφισε. Τώρα ψάχνουμε από το πρωί να δούμε ποιος το έκανε. Και είχε και αίματα στη μύτη. Είδαμε να βγάζει αίματα, αφρούς. Και το είδαμε ψόφι. Το σκυλάκι που βλέπετε σώθηκε πραγματικά την τελευταία στιγμή. Τα δύο παιδιά που το φρόντιζαν τους τελευταίους μήνες το πήγαν σήμερα το πρωί στο κτηνίατρο. Του βάζαμε αλατόνερο για να τα βγάλει. Και βγάλε τον εμετό. Και τα καταφέραμε. Σκεπεύαμε τώρα τα χρυσή για να το κάνουμε και εμβόλια αυτού του σκυλιού. Και να το πάρει ένα από... ήμουν εγώ με τον αδερφό μου και αυτό το παιδί που τα είχαμε, πάρει όλα μαζί και λέγαμε κάποιος να το βάλει στο σπίτι του. Για να μην το λύνουν εκεί πέρα. Και πάμε εμείς το πρωί να το δούμε, το βρήκαμε κάπου αλλού. Οι περίοικοι βρήκαν στο σημείο που άφησε την τελευταία του πνοή το ζωντανό μια σακούλα με φαγητό. Πιθανολογείται πως κάποιοι δεν ήθελαν να ταΐσουν τα σκυλιά, αλλά να τα σκοτώσουν, ρίχνοντάς τους φόλα. Είδαμε ότι έχουν βάλει φόλα. Κάναμε ό,τι μπορέσαμε για το ένα σκυλάκι, το πήγαμε στο κτηνίατρο. 4 ήταν εδώ στη γειτονιά αυτή την περίοδο. Σήμερα δεν έχουμε δει κανένα πέρα από αυτό που είναι ψόφιο και το άλλο. Τα άλλα δύο έχουν χαθεί. Δεν ξέρω. Λογικά πρέπει να έφαγαν και αυτά δηλαδή. Οι κάτοικοι στην περιοχή της Λεύκας έχουν θορυβηθεί. Ζητούν βοήθεια από την αστυνομία αλλά και τις φιλοζωικές οργανώσεις.